Τώρα, από τις κατολιστήσεις και τις καθυζήσεις στα χωριά στη λίμνη Πλαστήρα, είναι σαν να τα έχουν χτυπήσει Ρίχτερ σεισμού. Και Αναστασία Αργυριάδου, άλλα κτίρια είναι με ρογμές και άλλα έχουν κατεδαφιστεί. Εσύ βρίσκεστε στο χωριό Μοσχάτο, στη λίμνη Πλαστήρα. Είναι τεράστια τα προβλήματα των κατοίκων στα χωριά της λίμνης Πλαστήρα. Μάλιστα, οι καθυζήσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Έτσι λοιπόν, οι κάτοικοι έντρομοι βλέπουν είτε τους δρόμους, είτε τα σπίτια τους, είτε τις επιχειρήσεις τους έχουν προκληθεί ρογμές τεράστιες, οι ρογμές που μεγαλώνουν διαρκώς και κομμάτια από τους δρόμους ή ακόμη και από τα μαγαζιά τους να φεύγουν. Για παράδειγμα, εδώ είμαστε σε μια επιχείρηση στο Μοσχάτο. Ουσιαστικά ήταν το στέκι της περιοχής. Εδώ μαζευόντουσαν όλοι οι κάτοικοι. Το βράδυ της περασμένης Τετάρτης το νερό ήταν πολύ έντονο. Κατέβαινα από το βουνό, είχε κατακλείσει εδώ το δρόμο. Είχε ξεπεράσει τα 2 μέτρα. Ξαφνικά είδαν κομμάτια από το μαγαζί να φεύγει. Και όπως είδατε, έχει αφανιστεί τόσο το μαγαζί, όσο και οι κατασκευές που είχαν στον εξωτερικό χώρο. Ευτυχώς, τη μέρα εκείνη ο ιδιοκτήτης του, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Καρδίτσας, ήταν κομμένος ο δρόμος και δεν είχε έρθει να ανοίξει την επιχείρηση. Αλλιώς μέσα σε αυτό θα ήταν πολλοί από τους κατοίκους και σήμερα ίσως και να θρηνούσαμε θύματα. Είχαν δηλαδή μεγάλη τύχη οι κάτοικοι στο Μοσχάτο. Βλέπουν λοιπόν και την επιχείρηση τη συγκεκριμένη να έχει αφανιστεί, όπως και το κομμάτι της γύρω περιοχής. Επίσης, σε πολλά σπίτια να έχουν μπει μέσα κομμάτια από το βουνό, χώματα και πέτρες και να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Οι γεωλόγοι που έχουν βρεθεί στην περιοχή είναι προβληματισμένοι με το φαινόμενο, που είπαμε ότι βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη το φαινόμενο των καθυζήσεων. Και οι κάτοικοι ζητούν άμεσα να γίνουν έργα, διότι στις επόμενες πλημμύρες φοβούνται ότι οι κατολιστήσεις αλλά και οι καθυζήσεις θα δημιουργήσουν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Όπως μας λένε, και στον Ιαννό ήταν έντονα τα προβλήματα και οι καταστροφές. Έγιναν κάποια έργα, ωστόσο δεν ήταν αρκετά, αφού οι τεράστιες ποσότητες του νερού δεν άντεξαν. Τεράστιες ποσότητες αυτές, δεν άντεξαν τα έργα και είχαμε αυτές τις πολύ μεγάλες καταστροφές. Ουσιαστικά μήνα αποτύχει και τα αντανακλαστικά που λειτουργήσαν άμεσα των κατοίκων. Δεν θρηνήσαμε θύματα, αφού και σε άλλες περιπτώσεις, όπως και στο Μορφοβούνι, τελευταία στιγμή πολλοί ένοικοι σπιτιών βγήκαν από αυτά και λίγο αργότερα, μετά από λίγα λεπτά ή ακόμη και δευτερόλεπτα, τα σπίτια αφανίστηκαν. Πάντως, Αναστασία, είναι χωριά που στην ουσία είναι σαν να κρέμονται αυτή τη στιγμή από το βουνό. Σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν και εσένα θα σε συναντήσουμε στην πορεία.